Δοκιμαστική ενεργοποίηση του σύνολου των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας σε ολόκληρη τη χώρα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων 2016, η οποία και βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως κάθε χρόνο, αυτό το διάστημα διεξάγεται η άσκηση Παρμενίων. Γνωστή πλέον, είναι μία άσκηση στην οποία συμμετέχουν οι στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Σε τοπικό επίπεδο ο πολιτικός τομέας ασκείται εδώ στην περιφέρεια. Υπεύθυνοι είμαστε εμείς στο γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας ΠΑΜΣΕΑ και στα πλαίσια αυτής της άσκησης γίνεται η ενεργοποίηση των σιρήνων. Για να μην υπάρχει πρόβλημα πανικού και κάποια σύγκριση στον κόσμο, γιατί είναι λίγο έτσι, τρομάζει ο κόσμος. Έχει βγει ένα δελτίο τύπου από την περιφέρεια, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για να μην υπάρχουν κάποια προβλήματα και οτιδήποτε. Οι σιρήνες ενεργοποιούνται για να δούμε ποια είναι στη λειτουργία, αν υπάρχουν βλάβες, να αποκατασταθούν και όλα τα προβλεπόμενα. Οι σιρήνες ενεργοποιούνται με μέρημνα της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών και με τη συνδρομή του ΟΤΕ. Στις 11 το πρωί σήμανε συναγερμός και στις αίρες αεροπορικής επίθεσης για 60 δευτερόλεπτα. Διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης και στις 11:05 η λήξη του για 60 δευτερόλεπτα συνεχής ήχος σταθερής έντασης. Η ενεργοποίηση των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας είχε καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα, ενώ δεν συνέτρεξε κανένας λόγω σύγχυσης ή ανησυχίας για τους πολίτες. Στις 11 θα ξεκινήσουν και θα ξαναχτυπήσουν στις 11:05. Υπάρχει ετοιμότητα. Όλοι οι φορείς είναι εδώ πέρα, όλες οι υπηρεσίες ασκούνται. Υπάρχουν γύρω στις 20 υπηρεσίες, κοντά στους 37 ασκούμενους. Όλοι είναι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι για αυτό το σκοπό, γνώστες. Έχουν συμμετάσχει περισσότεροι σε πολλές ασκήσεις, έχουν κάποια εμπειρία. Εμείς είμαστε, να μην υπερβάλλω στο 100%, μπορώ να πω σε ένα πολύ καλό ικανοποιητικό ποσοστό, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε, Θεός φυλάξει, να μην συμβεί σε πραγματικές συνθήκες. Mm-hmm.